Τη στιγμή που η αγωνία για την εξάπλωση του κορονοϊού κορυφώνεται, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος παραδέχθηκε τελικά ότι παραβίασε το πρωτόκολλο μεταβαίνοντας στα γραφεία του κόμματός του, όντας επιβεβαιωμένη στενή επαφή. Προφανώς θεωρεί ότι για τον ίδιο υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες. Τη στιγμή που η συλλογική προσπάθεια έπρεπε να εστιάζει στη στήριξη των πολιτών και στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, ο κύριος Παπαδόπουλος επιδιώκει να αφήσει την χώρα για πρώτη φορά χωρίς προϋπολογισμό, οδηγώντας την σε περιπέτειες. Προφανώς θεωρεί ότι προέχουν τα πείσματα, οι εκβιασμοί και τα πολιτικά παιχνίδια. Τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι το οικογενειακό του γραφείο είναι μπλεγμένο παντού, μιλά για διαφάνεια. Προφανώς θεωρεί ότι οι πολίτες δεν έχουν αντίληψη. Τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση του θέματος των πολιτογραφήσεων, κρύβεται πίσω από τον Γενικό Ελεκτή. Προφανώς θεωρεί ότι μόνο μια επιλεκτική διερεύνηση από τον πολιτικό του συνεργάτη μπορεί να τον βολέψει. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος επέλεξε οριστικά την οδό της ανευθυνότητας.